Το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένα θέματα. Θα ήθελα να ρωτήσω, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτά τα θέματα που αφορούμε τώρα. Δηλαδή, που μιλάμε τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ε, το ένα, ο Πασόκα το άλλο. Εσείς τι γίνεται με αυτό, Είσαστε αντίθετοι με αυτή τη φορολόγηση. Πρέπει να φορολογηθούν ε, λιγότερα, πρέπει. Ε, πώς δεν είναι ισχύει ότι δεν ασχολείται το Κομμουνιστικό Κόμμα με τα ζητήματα τη φορολογία. Όχι, φοβολα... δεν άκουσα να το έχετε φοβολα... φοβολα... Όχι, και σήμερα πριν από λίγο έβγαλε και δήλωση ο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο, ο κ. Κουτσούπα. Ε, στην οποία τι λέμε όμω, ότι αυτή η συζήτηση σε αυτή τη φάση τη βρίσκουμε λίγο υποκριτική ανάμεσα στα κόμματα τη Νέα Δημοκρατία, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, γιατί το λέμε αυτό. Ε, ειδικά δηλαδή για τα μερίσματα αυτά τα και θέματα. και για τα μερίσματα και για τα ζητήματα του πώς αντιμετωπίζεται η φορολογιστία του ελληνικού λαού. Yes. Γιατί, γιατί αυ όλα αυτά τα κόμματα δεν ιδρύθηκαν, να το πω με ένα παράδειγμα, 22 Μαΐου καταθέτουν πρόταση τι θα κάνω στους φόρους μετά τις 25 Ιουνίου. Έχουν κυβερνήσει. Έχουν κυβερνήσει όλοι σίγουρα τα τελευταία 15 χρόνια. Και νομίζω ότι ο απλό λαός ξέρει καλά ότι φόρου <coughs> πληρώνει όλα αυτά τα χρόνια και άδικους φόρους από τον ένφια που πληρώνουμε ε, στα σπίτια μας, ε, που το Κομμουνιστικό Κόμμα, για παράδειγμα, κατέθεσε προτάσεις νόμου και για την πρώτη κατοικία, που είναι η κατοικία της οικογένειας, ε, να το πω απλά, και για τη δεύτερη κατοικία, που μπορεί να είναι ενδεχομένω η αναψυχή μιας ε, λαϊκής οικογένειας, έρχεται το καλοκαίρι τώρα και όλοι μετράμε πώς και με τι χρήματα θα πάμε διακοπές με τις τιμές και ούτω Αντίστοιχα ε, έχουν μια σειρά από άλλες, ε, πώς να το πω, ταυτίσεις ανάμεσα στα ζητήματα της ε, φορολογία, αυτό που λέω, ε, του ελληνικού λαού και με το ΦΠΑ κτλ. Ε, όπως επίση, ταύτιση είναι το γεγονός ότι την τελευταία μόνο τετραετία να πάμε που υπήρξε όλη αυτή η κατάσταση με την ακρίβεια, με τη δυσκολία στα λαϊκά νοικοκυριά και τα λοιπά. Ε, Ήταν ταύτιση το γεγονό ότι δεν άνοιξε ούτε καν συζήτηση, για παράδειγμα στη Βουλή, μέσα στη Βουλή ε, για το ζήτημα που έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι κοιτάξτε να δείτε μια σειρά από ΦΠΑ, για παράδειγμα, ε, στα είδη πλατιά λαϊκής κατανάλωσης, όχι σε όλα, ε, για παράδειγμα, στους ειδικού φόρους κατανάλωσης και τα λοιπά, μπορούν και πολλοί να καταλήθουν. Άρα επιμένετε στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Κυρία αν μου επιτρέπετε, εμείς το έχουμε καταθέσει αυτό στη Βουλή. Υπάρχει στα πεπραγμένα. όλα τα κόμματα και όλα. Το έχουμε καταθέσει. Να πω και ένα κόμμα. Ε, αν μου, Για να μην μου είμαστε επιτρέπετε, και δηλαδή, όλοι, όλοι τα κόμματα. Ε, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ε, ότι ειδικά για τα ζητήματα και της φορολογίας, πέραν το τι λένε όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, έχουν αξία και κάποιες δηλώσεις, αυτό που λέμε, και άλλων ανθρώπων. Για παραδείγμα, είναι χαρακτηριστική μια δήλωση που έκανε ο κύριος Τουρνάρας πριν λίγες μέρες, βασικά νομίζω μια-δυο μέρες μετά τις προηγούμενες εκλογές, στις οποίες είπε ότι όσο η απόφασή μας σαν χώρα σαν κράτος, ε, να είμαστε με την ευρωπαϊκή δημοσιονομική εξισορρόπηση και να το αποδεχόμαστε αυτό. Ε, τα, όλα τα πάνω κάτω προκλογικά προγράμματα των κομμάτων εδώ, υπόκειται αυτό που είπε ο υπό πολύ ο μεγάλη συζήτηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για ποιο λόγο ο λαός πρέπει να του δώσει μεγαλύτερες, μεγαλύτερη δύναμη. Για αυτή τη συζήτηση που γίνεται εδώ. Για αυτή Είχα, τη συζήτηση πρέπει να είναι ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα γιατί, θα σας πω πολύ απλά, ε, η Νέα Δημοκρατία, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η επόμενη κυβέρνηση, δεν έχει κανένα λόγο, βασικά το λέει καθαρά, ότι έρχεται με φόρα, ας κάνω και ένα αστιάκι, και θα φέρει μια χαρά το δικό της πρόγραμμα. Το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να λένε και να τσακώνονται για το ποιος θα είναι η αντιπολίτευση, εμείς λέμε ότι θα είναι συμπολίτευση ότι θα είναι συνεταιράκια με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το έχουν αποδείξει και τα προηγούμενα το χρόνια. Το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, Α. γιατί έχουν προγραμματικές συγκλήσεις με Α. τη Νέα Δημοκρατία. Και η συζήτηση η οποία γίνεται εδώ είναι πολύ αποκαλυπτική για αυτό. Γιατί για την ουσία δεν συζητάει κανένας. Και να σας πω πολύ ειλικρινά, έλεγε πριν η κυρία Αγγελεστάθη, ε, σε σχέση με τις επιχειρήσεις ε, και αν οι επιχειρήσεις πάνε καλά, θα είναι καλά οι εργαζόμενοι κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, πριν λίγε μέρες είχαμε νεκρό εργάτη στη ζώνη του περάματο, α πούμε. Γιατί δεν που υπάρχει είναι... πρόσφαση εργασία. Λοιπόν, που ήταν μια επιθεω... Ε, όχι, γιατί. Η συλλογική σύμβαση εργασία, η οποία λέει, έχει πολλά χρόνια εδώ η και, και δεν έχει γίνει υποχρεωτική εξαιτία καμία κυβέρνηση. Και τη τωρινή, τη προηγούμενη τη Νέα Δημοκρατία και τη προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άρα δεν γίνεται έτσι. Και τα κέρδη των λίγων και οι ζωέ των πολλών. Αυτό λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και επειδή για τι ζωέ των πολλών παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα, λέει και έχει βγάλει και για το, το δεύτερο γύρο, να το πω έτσι, των εκλογών, ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100%. Λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα εφαρμόσει, ναι, αυτά που λέει, αυτά που επιτάσσει η Κομισιόν, που έβγαλε έκθεση πριν λίγες μέρες και αντίστοιχα λέει, επέκταση λέει της φορολογικής βάσης. Αυτό λέει η Κομισιόν. Άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ κυρίως και το ΣΥΡΙΖΑ ότι το ΜΕΠΑΣΟΚ ψήφισε το 80% των νομοσχεδίων τη προηγούμενε κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Ισχύει αυτό. Το 70% σχεδόν... και το ΣΥΡΙΖΑ το 50%. Έτσι είναι. Και σε και αυτή είναι η αλήθεια. Νόμπου. Δηλαδή, ε, γιατί νόμπου. τα έχουμε τα στατιστικά στοιχεία υπάρχουν. Ε, έτσι είναι. Μα είναι, είναι κριτήριο ψήφου αυτό. Άρα λέτε ε, ότι θα στάση... στηρίζουν και οι δύο με την πολιτική του κυβέρνηση. Όχι, χρειάζεται. Και να σα πω τώρα, επειδή ο κύριο Ξεκαλέκη από το Πασόκ. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει, για παράδειγμα, ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Για να συνεννοηθούμε το τι είναι το, είναι το Πασόκ κόμμα που τι έχει τη κάνει η σοσιαλδημοκρατία πραγματικότητα... στην Ελλάδα. Αυτά έχει κάνει. Και να σα πω και το Πασόκ μέσα στο κίνημα. Λοιπόν, όπω και ο ΣΥΡΙΖΑ, καλλιέργησαν και μια λογική η οποία λέει δεν υπάρχει και εναλλακτική στο λαό. Ε, έστρωσαν χαλή και στην απογοήτευση. Και αυτή η απογοήτευση ενό κόσμου, αυτό λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα και για την εκτίμηση του πρώτου γύρου, είναι και η απογοήτευση η οποία έναν κόσμο τον, έστει, τον έστειλε και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν πήγε και χαρούμενο και όλο ο κόσμο. Α από τη φύση λέτε, η Νέα και Δημοκρατία. από του αριστερού ακόμα φύγανε. Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ ναι, και ΠΑΣΟΚ. Αν, αν, δείτε τι διαρροέ και του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ε, και η Νέα Δημοκρατία 18% έχασε. 400.000 ψήφου έχασε από, από το 19. Του αναπλήρωσε όμω. Εσεί από, πού πήρατε, από που πήρατε από και ανεβήκατε. Ε, Εμεί πήραμε από έναν κόσμο που ήταν ΣΥΡΙΖΑ το 2019 ένα μεγάλο ποσοστό, ένα μεγάλο ποσοστό από αποχή και ένα μικρότερο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, πολύ μικρότερο, και από το Πασόκ. Αυτή είναι η μετακίνηση. Mm. Ε, και Άρα κυρίω οι το... η αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δυσαρεστήθηκαν με την πολιτική αυτή. Ναι, και είναι ένα ελπιδοφόρο στοιχείο. Κατά τη γνώμη μα, αυτό είναι το μοναδικό Οφάμε. στοιχείο των πρώτων εκλογών. δηλαδή, πιο ότι ένα κομμάτι κόσμου, μικρό ακόμα, πείτε το τμήμα, αδύναμο ακόμα τμήμα, κάνει ε, ε, βήματα πραγματικά να, να ριζοσπαστικοποιήσει τη σκέψη του, να μπει στον αγώνα, να συμπορευτεί ε, με το κομμουνιστικό κομμάτι. Επειδή κόμμα, έχω από τρία λεπτά, από ένα λεπτό καθένα, θέλω να σα ρωτήσω και να ξεκινήσω από εσά. Είχαμε σήμερα την τέταρτη υπογραφή από του Αμερικανού, την ισχυρή υπογραφή για τα F35. Είναι μία αγορά η οποία θα κοστίσει πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν έχει ολοκληρωθεί το Ραφάλ δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Μπελαρά, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κορβέτε. Έχουμε ένα εξοπλιστικό το 16 δι, το οποίο θα φτάσει τουλάχιστον άλλα 10 οπωσδήποτε. Έτσι είναι. Είσαστε ναι, λέτε ή όχι στην αγορά αυτή για δύναμη αποτροπή τη πατρίδα μα στην αγορά των F35. Μακάρι. Αν δεν έχετε ασχοληθεί, πε το. Όχι, όχι, θα σα ναι. πω. Ε, μακάρι όλο αυτό ο πολεμικό εξοπλισμό ε, να ήταν πραγματικά αμυντικός, να το πω έτσι, πραγματικά να ήταν να πήγαινε για την άμυνα της χώρας, της χώρας μας. μας. Η πραγματικότητα όμως δυστυχώς και η ζωή το έχει αποδείξει και ιδιαίτερα και με τον τελευταίο ένα χρόνο και λίγο ε, που έχουμε τον ε, υπερελιστικό πόλεμο στην Ουκρανία ότι μια σειρά από τέτοια, F-35, F-16 κτλ. κάθε τρεις και λίγο βρίσκονται αλλού βρίσκονται σε επεμβάσει, βρίσκονται σε, σε άλλε χώρε. Δεν χρησιμοποιούνται για τι ζαράκια του ΝΑΤΟ. Για τι ναι, αφού αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στην Ουκρανία Άρα, βρέθηκα. Να αγοραστούν ή να μην αγοραστούν. Να μην, να μην αγοραστούν αν είναι να πάνε στον ΝΑΤΟ. Πώ να το πω. Ε, να μην αγοραστούν ε, αν είναι ενάντια τελικά στο λαό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, δυτικό τομέα, έχετε μία ηρεμία όλοι οι οποίοι έρχεστε εδώ. <laughs> Θέλω να πω ένα συγχαρητήριο. Μεγάλο μπράβο, διότι είσαστε όλοι διαβασμένοι. Παρακολουθώ τα πάντα. Δεν νομίζετε και του πάντε. Διαβασμένοι και ξέρετε πότε και τι θα πείτε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε καλά.